Με ανάμεικτα συναισθήματα, χωρίς όμως εντάσεις, έγινε δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως λίγο πριν την αυλαία στην εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης θανάτου του Κώστα Κατσούλη. Η κυρία Κοντόγκονα πρότεινε να κρυθούν ένοχοι για την πράξη της θανατηφόρας σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του Κώστα Κατσούλη, τρεις από τους κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο. Πρόκειται για έναν 28χρονο, έναν 34χρονο καθώς και έναν 26χρονο κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Αυτό είναι καταρχήν ανακουφιστικό, δεν είναι όμως και απόφαση και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σε δύο μέρες. Για κενά στην πρόταση της εισαγγελέως έκαναν λόγο ο πατέρας του άτυχου φιλάθλου και οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής. Αντιβαίνει στην κοινή λογική. Και αντιβαίνει στην κοινή λογική διότι το παιδί μας αντιμετώπισε μια απρόκλητη επίθεση, δολοφονήθηκε. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση είναι ευθυγραμμισμένη με το αποδεικτικό υλικό τουλάχιστον σε σχέση με τους τρεις κατηγορουμένους. Θεωρούμε ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά το αποδεικτικό υλικό για τον τέταρτο κατηγορούμενο. Θεωρούμε ότι οι ισχυρισμοί μας θα επαληθευθούν με τη δικανική κρίση του δικαστηρίου. Και θεωρούμε ότι ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης είναι η ανθρωποκτονία και προθέσεως. Παίζει μια τεράστια σημασία στην επόμενη μέρα που αφορά το κομμάτι της αθλητικής βίας. Ως προς τούτο, νομίζουμε ότι έχει θεμελιώδη αξία η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις του συνηγόρου του 26χρονου, ο οποίος είχε προσκομίσει στο δικαστήριο βίντεο που τον απεικονίζει να βρίσκεται στην απέναντι κερκίδα και όχι στο χώρο των επεισοδίων. Ο εντολέας μου να βρίσκεται στην απέναντι κερκίδα ως παρακολουθητής του αγώνα, αμετακίνητος καθ' όλη τη διάρκεια αυτού και σε καμία των περιπτώσεων δεν συμμετέχει στα επεισόδια. Μάλιστα, ο συνήγορός του επεσήμανε ότι ενώ προτάθηκε να αθωωθεί για συμπλοκή με δύο άλλους φιλάθλους, τοποθετείται σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως στο χώρο που έγινε η συμπλοκή με τον Κώστα Κατσούλη. Καλούμαστε σε αυτά τα 36 δευτερόλεπτα να έχει από την απέναντι κερκίδα κατέβει το πλατήσκαλο, διανύσει μια απόσταση όσο το γήπεδο περιμετρικά, βγει απ' έξω από τη θύρα, να διέλθει μέσα από τη θύρα των οπαδών του Εθνικού και να παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια. Αυτό πρέπει να είσαι Σούπερμαν ή τυραμόλα για να το καταφέρεις. Σύμφωνα με την ίδια πρόταση, ο 29χρονος κατηγορούμενος προτάθηκε να κηρυχθεί ένοχος για την πράξη της απόπειρας συμπλοκής. Ενώ απαλλακτική ήταν η πρόταση της κυρίας Κοντόγκονα για τον νεαρό κατηγορούμενο που δεν είχε προφυλακιστεί.